Στο πείραμα που θα εκτελέσουμε σε λίγο, θα μελετήσουμε την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε ένα αυτοκινητάκι που κινείται με σταθερή ταχύτητα, πάνω σε ένα ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο διάδρομο και χρειαζόμαστε και έναν ηλεκτρομαγνητικό χρονομετρητή, τον οποίο τον έχουμε ρυθμίσει έτσι ώστε να χτυπάει 50 φορές το δευτερόλεπτο πάνω σε μια χαρτοτενία, σε μια ειδική χαρτοτενία, την οποία την έχουμε στο ένα άκρο της κολλημένο στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Για την πραγματοποίηση του πειράματος, ανάβουμε τον χρονομετρητή και βάζουμε το αυτοκίνητο σε κίνηση. Αυτή είναι η χαρτοτενία που πήραμε μετά την εκτέλεση του πειράματος. Τα σημεία είναι αποτυπώματα από την ακίδα του χρονομετρητή, απλά εμείς τα πατήσαμε λίγο περισσότερο για να φαίνονται πιο έντονα και βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι ανάμεσα στα δύο συνεχή χτυπήματα της ακίδας μεσολαβούν 0,02 δευτερόλεπτα, δεδομένου ότι η ακίδα χτυπούσε πάνω στην χαρτοτενία 50 φορές το δευτερόλεπτο. Παρατηρούμε ότι οι αποστάσεις ανάμεσα στα διαδοχικά χτυπήματα της ακίδας είναι σταθεροί και έχοντας κάνει την μέτρηση βλέπουμε ότι είναι περίπου 1,5 εκατοστό. Άρα, αφού ανάμεσα στα διαδοχικά χτυπήματα η απόσταση είναι σταθερή και περίπου ίση με 1,5 εκατοστό, καταλαβαίνουμε ότι το κινητό μας, το αμαξάκι, είχε σταθερή ταχύτητα, άρα εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.